Δόξα σοι ο Θεός ημών, Κύριε, δόξα σοι. Επίσης ημών, Κύριε, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον, εν ημίνη και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Χριστός Ανέστη, έλα και κλείσε, Τάσο. Άστε μας είπε που τους εδώ πάνω σε μικρό. Σκηνικό μετά θα πάμε από εκεί. Πάμε από εκεί μετά. Ναι, αλλά δεν θα ανάψουμε με τζάκι. Όχι, τώρα. Τώρα για τζάκι. Κύριε, αν σκοπεύετε ένα πάτε στον πάτε. Να δούμε. Αν είναι, να δούμε κι εμείς. Να το δούμε. Να πάρουμε ευλογία, αν θέλεις. Και πάτε. Τον αδερφό του Πυρνίκο. Πάμε όλοι, όλοι. Αδερφιακής. Τον ξέρεις. Ποιος πω. Δεν πειράζει, σαν χαρίνα μαζί. Είναι καλό για απάνω μετά τα μπακαλιαράκια. Στη Μισοσπορίτισσα. Πού είναι η Παναγία η Μισοσπορίτισσα, ξέρεις. Να, εδώ κοντά. Με οικόπεδο από την άλλη μεριά. Δεν το ξέρω, Αλέξανδρα. Λοιπόν, σήμερα αδέρφια μου, είναι ένα θέμα πάρα πολύ, πάρα πολύ επίκαιρο, αλλά και πολύ δύσκολο για να βγει και θέλω να με συγχωρέσετε αν κάποια μικρό λαθάκια να με συμβούνε στην πορεία του κηρύγματος. Είναι... Αμάριστη γίνεται, μη συνοχωριέστε αυτό. Έχω και το πέτρο μου, κάτι καμπά με έχεις. Είναι... το θέμα είναι σήμερα ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος. Και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα πέρασμα διαφορετικό από αυτά που έχουμε ακούσει για να καταλάβουμε και κάτι άλλο μέσα εκεί στο χώρο αυτό. Και η προσπάθεια αυτή εύχομαι να είναι και να έχει απήχηση και να είναι θετική. Γι' αυτό όπως ευχηθήκαμε, για να με ρωτήσει ο Κύριος. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, θεολόγος δεν είμαι. Αλλά είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Διότι παίρνω τα Ευαγγέλια και κάνουμε κηρύγματα ευαγγελικών αναγνωσμάτων και είναι εύκολα. Γιατί τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε ακούσει. Λοιπόν, ενώ αυτό είναι ένα θέμα διαφορετικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτον, ας ξεκινήσουμε με μία ευχή καλή. Ποια ευχή? Προσωπικά εγώ θα πω, ο Θεός πάντοτε είναι από πάνω και ελέγχει, βλέπει τα πάντα και δεν αφήνει το πλάσμα του να πάθει αυτό που κατά τη δική του γνώμη φοβάται. Την τελευταία στιγμή ο Κύριος απλώνει τη χείρα του που είναι πολύ μεγάλη και σώνει το πλάσμα του ή τα πλάσματά του όλα. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί χάρηκα πάρα πολύ που ο Θεός μας λυπήθηκε και μας έστειλε ένα σωστό αρχιεπίσκοπο. Γιατί λένε να με οι παλαιοί, οι παππούδες, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και έδειξε ότι κάτι θετικό καλό θα συμβεί. Είναι πάρα πολύ μορφωμένο ο άνθρωπος. Λοιπόν, εύχομαι προσωπικά και όλοι μας και η Εκκλησία του Χριστού μας να προσευχηθεί, να του δώσει δύναμη,
διότι έχει φοβερές ευθύνες. Διότι η Εκκλησία μας έχουν μπει μέσα ληστρικές ιδέες και φοβερά λαχτίσματα που την έχουν πληγώσει σε αφάνταστο βαθμό. Εύχομαι ο Θεός και η προσευχή μου να τον βοηθήσουμε, γιατί όταν λέει ένας Απόστολος Παύλος, λέει αδέρφια μου, παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα, ναι. Γιατί από μόνος μου δεν μπορώ να πω τίποτα. Προς το Θεό να μου δίνει δύναμη για να μπορώ να πω αυτά που είναι να πω. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν το είπε και αυτό το... Δεν ξέρω, δεν άκουσα τον λόγο του. Το είπε. Δεν άκουσα τον λόγο του. Το είπε. Λοιπόν, αλλά... Προσεύχομαι και να παρακαλώ να προσευχηθείτε και εσείς μαζί όλοι να μας δίνει φώτιση και εσάς και σε μένα στο έργο που έχω να κάνω. Το είπα. Τον ετοιμάει και σαν αρχή είναι καλή, θετική και λέω δόξαση Κύριε, δόξαση. Γιατί το ίμιση του παντός είναι η αρχή. Και επειδή έγινε μία αρχή καλή όπως φαίνεται, έχουμε πάνω στην αρχή αυτή τα προβλήματά μας λίγο-λίγο να παίρνουν κάποια λύση θετικές, διότι η κοινωνία μας έχει ταραχτεί πάρα πολύ. Εγώ άκουσα ορισμένα πράγματα από τον Αρχιεπίσκοπο και αυτό που μου άρεσε, γι' αυτό να με είπα τα λόγια αυτά όλα, ήταν πιο. Ναι στην πολιτεία, ναι στις νόμους πολιτεία, ναι στην Ευρώπη, ναι σε όλα αυτά που θέλει ο κόσμος, ας πούμε, εξεχρονιστεί και να φτάσει κάπου ψηλά. Προπορεύεται η πίστη μας, η Ορθοδοξία, αυτή δεν θα κουνηθεί με τίποτα, και η πατρίδα μας, εμείς. Αν χάσουμε αυτά για να πιάσουμε άλλα πράγματα, χαθήκαμε και εμείς. Και αυτό ήταν ένα θετικό σημείο. Τι λες εσύ? Διότι το λέει ο εις Απόστολος Κοσμάς Ετωλός, Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Βαστίχτε τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα της πατρίδος σας. Και την πίστη, μην την πουλάτε. Αν αυτά φύγουνε, η πατρίδα, η Ελλάδα θα χαθεί. Και εκεί είχαμε φτάσει, σε ένα σημείο εκεί. Καθημερινά χανόμαστε. Εύχομαι να του δώσει ο Κύριος δύναμη, διότι νομίζω ότι ο Κύριος τον έβαλε πάνω. Διότι δεν είδα αντιφωνία. Ομόφωνη η Ελλάδα, ή να με μητροπολίτες όλοι, δεν είδα κάτι να με, που να είναι παράτηρο. Όλοι συμφωνήσανε. Και είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα. Ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος, η λέξη τη λέει, βγαίνει από μόνη της, αντί του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που ήρθε για να δώσει αγάπη και έλαβε τι? Πίκρα. Έλαβε πίκρα. Ο Αντίχριστος δεν θα έρθει να δώσει αγάπη, θα έρθει να δώσει πίκρα. Δηλαδή, αντί του Χριστού να πολεμήσει αυτό το φως που χρόνια το πολεμάει και δεν μπορεί να το νικήσει. Αλλά από ό,τι διάβασα στα θέματα εδώ όλα, είναι ένας χώρος που ο Θεός δεν του επιτρέπει να κάνει πολλά πράγματα σε πολλά σημεία. Την ώρα που εμείς όλοι θα πούμε ήμαρτον, θα επέβει χάρις του Θεού. Το λένε μέσα οι πατέρες, πατερικού βιβλίου εδώ, και η Αποκάλυψη. Δηλαδή, του επιτρέπει μέχρι ενός σημείου. Αυτό όμως, γιατί του επιτρέπει? Γιατί λένε οι πατέρες, αν κάποιος λέει είναι άρρωστος στο νοσοκομείο, όταν πάει αμέσως του λένε ξάπλωσε. Έχετε μία νοσοκόμα που του βάζει ένα θερμόμετρο και λέει έχεις πυρετό τόσο, άρα είσαι τόσο άρρωστος. Αυτό που επιτρέπει ο Κύριος πάνω στον Αντίχριστο είναι να δει με το θερμόμετρο
πόσο ζεστοί χριστιανοί είμαστε, να ξεχωρίσει, να ταράξει ο Αντίχριστος όλη την κοινωνία και να δει ο Κύριος τα παιδιά του πραγματικά πόσο αντέχουν. Ποιοι είναι, γιατί όταν λέει ο Κύριος ότι αυτός που θέλει να λέγεται μαθητής μου, αράτω το σταυρό του και να τον σηκώσει, να τον πάρει και να με ακολουθήσει. Και ως της δε μισήσει, λέει, τον εαυτό του, τι σημαίνει, ότι από μόνοι μας, μέσα μας, δεν έχουμε κάτι θετικό. Γιατί λέει ο Κύριος σε όλο το φάσμα, σε όλη την κοινωνία, σε όλη την ανθρωπότητα, διότι αυτός είναι ο πλάστης και εμείς τα πλάσματα, λέει ότι άνευ εμού ου ποιήσετε αγαθό. Και αυτό το λέει γιατί κάθε μας βήμα πρέπει να είναι ο Κύριος. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει ξεφύγει και ο Κύριος, επειδή είναι ο παντογνώστης, ο όν υπήρχε και ο προόν, ήξερε το που θα πάει το πλάσμα του, γι' αυτό το λόγο τα έχει φτιάξει τόσο όμορφα και ας συνεχίσουμε για να το δούμε στην πορεία πάμε. Λοιπόν, ξεκινάω από την Παλαιά Διαθήκη. Σε ένα στίχο που λέει «Και είπε Κύριος ο Θεός το όφι, ότι επίησας τούτο, επικατάστρωση από πάντων των χτινών και από πάντων το θηρίο των επιτυγής, επί το στήθι σου και την κοιλία πορεύσει γίνει, φαγή πάσα στα σημέρας της ζωής σου». Ας πάμε και στην ερμηνεία λίγο και να το κουβεντιάσουμε μετά. Πες την εσύ την ερμηνεία. Είναι 14 εδώ. Και μην το βιάζεσαι. Όχι. Έτσι, σιγά σιγά. Ο Θεός χωρίς να καλέσει εις απολογία των πονηρών, διότι αυτός ήταν ο καθαρτό έντος του κακού, είπε στο όργανό του το φίδι. Επειδή έκαμε στο μεγάλο τούτο κακό και πρόσφερε υπηρεσία στην απάτη του διαβόλου και μετέφερε στην πονηρά συμβουλή μου στον άνθρωπο, θα είσαι το πιο καταραμένο από όλα τα ήμερα ζώα και από όλα τα άγρια θηρία της γης. Και για να είσαι μόνιμος διδάσκαλος εκείνων που θα τολμούσαν να παραγούν τον νόμο, σου επιβάλλω διαρκή τιμωρία. Διατάσσω να σύρεσαι στη γη με το στήθος και την κοιλία σου και ως δείγμα τελείου εξευθυλισμού να τρώγεις χώμα όλες τις μέρες της ζωής σου. Μέσα, αυτό. Αχι κάθεται. Είναι μια τυγέννηση. Διάβασε λίγο πάλι την ερμηνεία και μόλις και πας να με εκεί που είναι για να πά, θα σου πω στο. Και ο Θεός, χωρίς να καλέσει εις απολογία τον πονηρό, διότι αυτός ήταν ο καθαυτό αίτιος του κακού, είπε στο όργανο του το φίδι. Εκεί, στο. Εντάξει. Για να μιλήσουμε λίγο. Βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός είδε ποιος ήταν αίτιος στο περπατορικό αμάρτημα. Ήτανε ο Σατανάς που μπήκε μέσα στο φίδι και το φίδι έγινε όργανο του Σατανά. Και εφόσον έγινε η αμαρτία στο προπατορικό αμάρτημα, βλέπουμε εδώ ότι εφόσον επέπτυξε τον Αδάμ και την Εύα και τους έδωσε μετά μία κατεύθυνση άλλη, μέσα στον παράδεισο που ήταν και βγήκανε έξω, μετά αντί να πιάσει το Σατανά, πιάνει το όργανο αυτός που έγινε σκεύος να μεταφέρει του Σατανά την ιδέα στην Εύα, στο ανθρώπινο γένος από εκεί και πέρα. Πιάνει τον όφι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ο καλός Θεός ήρθε στη γη πάνω και έγινε άνθρωπος. Γιατί εξ αρχής οι προφήτες μιλάγανε και λέγανε για όλες τις προφητείες αυτά τα μέροντα που ήταν για να συμβούνε στην ανθρωπότητα παγκόσμια μέχρι της συντελείας του κόσμου. Και ο κόσμος και ειδικά
αυτοί που δεν θέλανε να ακούνε, διότι δεν τους αρέσανε, διότι ήταν όργανα του σατανά, όπως ο Όφη, τους κόβανε, τους προφήτες. Και να πω και κάτι ακόμα, τους κόβανε, τους σκοτώνανε και μετά τους θαυμάζανε και λέγανε πόσο μεγάλος ήτανε, εφόσον τους σκοτώνανε. Υποκρισία. Ο δαίμονας το κάνει αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Θεός από πάνω έβλεπε το τι ακριβώς γινότανε. Έστειλε αγγελιοφόρους για να έρθει το πλάσμα του σε μία ισορροπία. Και το πλάσμα του δεν ερχότανε. Ο Πονηρός έκανε τη δουλειά του με τέτοιο σημείο που η κοινωνία, η τότε, ήταν τόσο ταραγμένη και απεφάσισε να στείλει ποιον, τον Υιό του. Μέσα από την ουσία του Θεού βγήκε ο Υιός, ένα και το αυτό, και ήρθε κάτω για να μαρτυρήσει περί του φωτός και να νικήσει το σκοτάδι. Βλέπουμε εδώ τώρα, σταματάω εδώ, να κάνουμε μία αντιπαράσταση. Βλέπουμε εδώ ότι ενώ μπορούσε να πιάσει το σατανά, πιάνει τον Όφη, γιατί έγινε όργανο. Αλλιώς το είχε φτιάξει και αυτό έκανε ανυπακοή. Βλέπουμε τον άνθρωπο, εμάς όλους. Ήρθε ο Κύριος, σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Είπε στα να με 7, να με τι, να με 7, να με τι. Λιχνίες. Έχουμε τα με 7 μυστήρια που ο άνθρωπος σώνεται παντελώς μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία αναγεννά τον άνθρωπο και του δίνει την ελευθερία ο Θεός στον άνθρωπο να διαλέξει. Να το σωτήριό σου, να το φαρμακό σου. Δεν πιάνει το σατανά, αφήνει ελεύθερο το πλάσμα του, του λέει εδώ είναι το καλό, εδώ είναι το κακό. Και αν ο άνθρωπος πέσει στο κακό, εσύ Φερειπή, και λέω εσύ, πέσω κι εγώ, δεν θα πει σατανά, έως φόρε, αντίχριστε, γιατί έκανες αυτό στο πλάσμα μου. Θα πει, παιδί μου, τι σου είχα πει, εγώ σταυρώθηκα για σένα, ναι. Σου είπα, να ο δρόμος ο καλός, από εκεί που δεν είναι σωστό. Λοιπόν, άρα για αφήνει ο Θεός, ο καλός, το πλάσμα του ελεύθερο για να διαλέξει και του έχει δώσει το δρόμο τη σωτηρία. Γι' αυτό πρωτήτερα είπα, ο Θεός μας λυπήθηκε. Γιατί, ας το παντρέψω, γιατί μας λυπήθηκε. Και μετά να πάρει σειρά λίγο και με φίλε μας εδώ. Όχι, κάπου, να μέχρι κάπου, κάπου. Βλέπουμε ότι ο προφήτης Ιωνάς, ο προφήτης Ιωνάς, είχε περάσει από την πόλη Νινεβή και είχε ξυλοκοπηθεί. Ο χώρος εκεί, οι άνθρωποι... Περιποιηθήκανε δηλαδή από εκεί που πέρασαν. Τον περιποιηθήκανε από εκεί που πέρασαν. Και είχε πικρά να με πήραν το τι ας πούμε συμβαίνει εκεί. Και ο καλός Θεός βλέποντας την Νινεβή, την πόλη αυτή, να έχει εξοκύλει και να χάνεται, στέλνει τον προφήτη του, αγγελιοφόρο, να πάει να τους κήρυξει. Και ο προφήτης κάνει ανυπακοή. Αντί να πάει προς την Νινεβή, πάει σε άλλο μέρος. Και ο καλός Θεός, όπως ξέρουμε όλοι, που από το βλέμμα του δεν μπορείς να ξεφύγεις, που πορευθώ από του προσώπου σου, στον ουρανό εκεί είσαι, στη γη μέσα τα βάδια εκεί, στη θάλασσα εκεί είσαι, σε κτίσματα, σε ό,τι χώρο εκεί είσαι. Δηλαδή ο Θεός υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει χώρο που να μην είναι ο Θεός. Και εν τέλει, με τα πολλά όπως ξέρουμε, ο προφήτης Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, κήρυξε μετάνοια, τριήμερο, τρεις μέρες έκανε κήρυγμα για να ακούσουν όλοι, γιατί δεν είχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα,
Έβαλε εντελάδες και αυτά για να ακουστεί σε όλες τις πόλεις. Και μετά έφυγε και πήγε κάπου για να απολαύσει την καταστροφή. Εδώ θα μείνω τώρα, γιατί ο Θεός μας λυπήθηκε. Το κήρυγμα υπόθηκε. Ακούστηκε. Ποιοι το ακούσανε? Εδώ είναι. Ποιοι το ακούσανε? Γι' αυτό είπα, ο Θεός μας λυπήθηκε. Το ακούσανε οι άρχοντες. Ας πούμε, ο Στεφανόπουλος που είναι πρόεδρος, ο Σιμίτης και οι υπουργοί. Αν αυτοί συνέρθουνε, φαντάζεστε την κοινωνία μας και το κράτος μας πώς θα βελτιωθεί? Τι λέτε εσείς? Πάρα πολύ αισθητά. Αυτοί τα ακούσανε. Και μόλις καταλάβανε το τι λάθος είχαν κάνει, είχαν πικράνει τον Θεό, δώσανε διαταγή, 3 μέρες νηστεία, αυστηρή όλοι, και τα ζώα ακόμα. Νηστεία? Ναι, 3 μέρες. Ποιοι? Οι άρχοντες. Και εμείς σήμερα, γι' αυτό είπα, ο Θεός μας λυπήθηκε, έχουμε έναν άρχοντα κεφαλή στη θρησκεία μας που εμπνέει εμπιστοσύνη. Εύχομαι να βγάλει το μήνυμα, γιατί τον είδα ότι δεν κουτσένει πνευματικά καθόλου και δεν χρειάζεται πατερίτσες, δηλαδή να έχει κόλακες. Από μόνος του λύνει τα προβλήματα όλα. Εύχομαι η κεφαλή αυτή να δώσει ένα μάθημα στους ανθρώπους αυτούς που είναι πάνω για να συνέλθουν. Γι' αυτό το είπα. Μόνο στο βέβαια σημολόγο, έτσι, γιατί αυτός τώρα θα στελεχώσει, ας πούμε, την αρχιεπισκοπή με άτομα. Μόνος του, εκεί, όχι. Εκεί είναι πρόβλημα όμως. Μόνος του, όχι. Γιατί αν και το κάνει τώρα εκεί, ο αρχιεπίσκοπος είναι... Θα δίνει τις κατευθυντήριες αρχές. Ναι, όχι, είναι μέσα σε 14.500 παπάδες. Αν η κεφαλή που λέγεται αρχιεπίσκοπος είναι υγιής, όπως είπαμε, και έτσι φάνηκε, φαντάζεστε το παπαδαριό. Ναι, ναι, σίγουρα. Πού θα πάει, θα πει σε ένα καλούπι σωστό και θα βλέπουμε τον πάτερ και θα λέμε αυτός είναι. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο πάτερ. Δηλαδή θα βάλει τάξη μέσα στην εκκλησία και από την τάξη σιγά σιγά θα ανέλθει. Το κοινωνικό μας, η κοινωνική μας ζωή που έχει ξεφύγει. Το λέω αυτό διότι ο παπάς έχει φοβερή δύναμη να κάνει σπουδαία πράγματα. Αλλά μέχρι στιγμής μας έχει δείξει τα τελείως αντίθετα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κεφαλή πρώτα ήταν άρρωστη και υπήρχαν κόλακες δίπλα τον άλλον που ήταν πρωτού έρθει αυτό. Λοιπόν, και το τι κάνανε δεν χρειάζεται να πω, το ξέρετε όλοι σας. Μιχάλη, συγγνώμη, σε διακόψω. Ναι. Προηγούμενη Κυριακή δεν ήταν, είχαμε πάει, το ακούσαμε τον Σωτηρόπουλο. Ορίστε. Και ο Σωτηρόπουλος είπε ότι φταίει η πολιτεία. Μην το κουνά, παιδί μου. Φταίει η πολιτεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αυτόν τον προηγούμενο μακαριστό αρχιεπίσκοπο τον βάλουν κορυφή, πνευματική κορυφή. Για μένα το έθεσε πολύ σωστά το θέμα στον Πρόεδρο. Ναι. Διότι νομίζω ότι ο προηγούμενος ήταν, συμβάτιζε με το σύστημα. Δηλαδή είχε πιάσει τους ανθρώπους του συστήματος, ήταν μαζί τους, ενώ αυτός, από ό,τι φάνηκε εχθές, δηλαδή από ό,τι είδα εγώ εχθές, έριξε πολλές πόντες απέναντι στο σύστημα. Και απέναντι στο σύστημα εννοώ τους πολιτικούς. Και τον Αρσένη, ο οποίος είναι δηλωμένος άθεος αυτός, ο Αρσένης, που είναι και υπουργός παιδείας. Τον άκουσα να χρησιμοποιεί πάρα πολλές εκφράσεις οι οποίες ήταν προσεγμένες απέναντι στον αρχιεπίσκοπο, διότι μίλησε και αυτός. Βασίλη, για ποιο λόγο να θέλει αυτό που πήγε τώρα? Αυτό μου πήγε τώρα, ναι. Έγινε και θέμα για το αυτό που συζητάμε σήμερα. Ναι. Είσαι ότι για το θέμα αυτό θα σας απαντήσω, λέει, μετά την διαχρόνησή του. Δηλαδή αναμένεται απάντησή του. 400 και εξελίξεις στο θέμα. Λίγο όμως δυνατά για να ακούγεται. Είναι
το θέμα που συζητήσαμε από την Παλαιά Διαθήκη τον Όθη και όσα είπαμε είναι μέσα εδώ που μιλάει ο Πατέρας και μας δίνει ένα τελικό μήνυμα το τι πρέπει να γνωρίζουμε. Ο Αρχιακάκος εχμαλωτίζει και κυριεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο εξοπλώντας τις πνευματικές και σωματικές του ανάγκες. Τον κάνει να ρέπει υπέρμετρα στο φαγητό και στο ποτό, να εντυπωσιάζεται από τα πολυτελή ρούχα, τον λαχταρά για κάθε άλλη ειδική απόλαυση, να διψά για τιμές και φίλο. Όλα αυτά στη ρίζα του είναι τοποθετημένα από το Θεό σαν επιθυμία της χαράς που ο Θεός δίνει. Ο διάβολος όμως τα διαστρέφει, τα οδηγεί στα άκρα και έτσι φτύρει την ψυχή και το σώμα, απομακρύνει τον άνθρωπο από το θείο τον προορισμό, ρίχνοντάς τον στο βούρκο της πολλαπλής ακολασίας. Χάνουμε έτσι την αγνότητα και την ιδιοτέλεια, την αγαθότητα, την πραότητα, την ταπεινοσύνη, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Όλα όσα είναι δηλαδή αναγκαία για τη σωτηρία μας. Μάλιστα. Αυτό το έχει σχέση με αυτό που λέγαμε. Βεβαίως. Και για τον Αρχιεπίσκοπο. Ε, καλά και τον Γιώργο. Έκλεισα τώρα. Όχι, και ένα άλλο που θέλω να πω. Χειροκροτούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο όπλο στη χέρια του. Δηλαδή έχει πάρει τον κόσμο με το μέρος του. Αυτός μου έλεγε κάποιος αρχιμαντρίτης, ο οποίος ξέρει πράγματα, μπορεί να χειραγωγήσει τον κόσμο και να βγάλει και κυβερνήσεις. Ο Κυριάννης που κάνουμε κάτω, επειδή τον ξέρει καλά, δηλαδή πιστεύει φίλη. Ναι. Είπε ότι αυτός μπορούσε και κυβερνήτης να γίνει. Και συνδυάζοντας αυτό που μου είπε ένας αρχιμαντρίτης εκτές, ναι, που ξέρει πράγματα και αυτά, μπορεί να χειραγωγήσει τον κόσμο, να χειραγωγήσει τον κόσμο και να βγάζει και τις κυβερνήσεις. Βέβαια, όχι με την έννοια ότι αυτός θα καρποθεί ωφέλη, με την έννοια ότι θα βγάζει τους σωστούς. Θα δίνει δηλαδή σωστές κατευθύνσεις. Όχι με την έννοια ότι θα μπληχτεί στον κομματικό στίβο. Να είμαστε. Στον πολιτικό στίβο, δηλαδή, μπορεί αυτός να κάνει παρέμβαση. Στον κομματικό, όχι όμως. Να το πω λίγο διαφορετικά. Όπως το λέει η κοινωνία μας και γενικά μέσα σε χώρους που είναι επικίνδυνος. Σε μαγαζά, σε τραγούδια, σε χώρους που είναι νυχτερινά και αυτά, που βγάζουν χρήμα. Λέει, ταλέντο αυτό, λέει, τι ταλέντο είναι. Λέει, δεν τον βλέπεις. Βγαίνει στο πάγκο πάνω και έχει μία, λέει, άβρα και πίθη. Άβρα. Καταλάβατε τι είναι αυτό. Αυτή την άβρα την έχει ο Αρχιεπίσκοπος. Την έχει και έκλεψε όλο το λαό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο. Φωνή λαού, οργή Θεού. Εντάξει, φυσικά δεν είναι σίγουρο ότι... Θέλω να γαργαλίσει λιγάκι τις τηλεοράσεις. Κυρνικό... Εγώ τη δάγωσα τη τηλεοράση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει όμως. Και δεν μπορούσα να τη σπάσω τη δάγωσα. Ξέρεις γιατί που τη δάγωσα. Μπορεί να κάνει κινήσει. Μην το πειράζεις. Μην το πειράζεις αυτό. Επανειλημμένα. Παίρνουν έναν ιερέα, έναν παπά, έναν καλόν άνθρωπο εκεί πέρα και το φέρνουν σε αντιπαράσταση με μια πόρνη. Δεν ξέρω να το είδατε τώρα. Χθες προχθές, αν ανοίξατε κάπου την τηλεόραση, στο Sky είναι ένας ο... Ποιος είναι αυτός που έχει τις αληθινές ιστορίες. Μάλλον εκείνος πρέπει να είναι. Ποιος έχει τις αληθινές. Μάλλον εκείνος να ήταν. Είχε φέρει σε αντιπαράσταση έναν παπά, τον λυπήθηκε. Ποιος έχει έλεγε υποπή. Κάτι λόγια τόσο όμορφα, τόσο αυτά. Απόγευμα. Και το... Απόγευμα. 7-8 η ώρα. Κάποια ώρα. Και τον έφερε σε αντιπαράσταση με μια πόλη. Από δίπλα. Και να την αφήσει ελεύθερα. Αυτή είναι. Να μην τη διακόπτει καθόλου και εκεί την ώρα σηκώθηκε και δάγκωσα την τηλεόραση. Ευτυχώς ήμουν μόνο του, δεν θα έκανε τον αγριατέργο εκεί πέρα. Τη δάγκωσα την τηλεόραση. Αλλά δεν μπορούσα να είχα ένα ρυθμό να τον πάρω και γεννά. Μου ήρθε συνέχεια τα τηλεφωνικά. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις τι του έλεγε του παπά αυτή. Μα δεν λέγονται τι του έλεγε του παπά. Ξέρω εγώ για κάποιο παπά, για κάποιο. Πρώτα τι τον θέλεις. Τι θέλεις αυτή είναι αφού καλείς τον ιερέα. Ή τι το καλείς τον ιερέα αφού έχεις σκοπό να φέρεις μια τέτοια εκεί πέρα. Να μιλάει έτσι. Λοιπόν, είναι στο θέμα μας πάνω αυτό. Είναι στο θέμα μας πάνω. Ο αντίχριστος είναι αντί. Είναι δηλαδή αυτό που πουλάει. Έχουμε αυτό που πήγε τώρα αρχιεπίσκοπο. Είπε να κάτι. Βάλει τάξη. Είπε κάτι. Να βάλει τάξη. Λοιπόν, μπαίνουμε στο θέμα μας τώρα. Με όλη την έννοια, με όλη την έννοια της σημασίας της λέξεως, ο αντίχριστος.
Λοιπόν, ο αντίχριστος να υπόμεν πώς θέλει γεννηθεί και πώς θέλει καταστηθεί τα ύστερα. Λέμε ο αντίχριστος ποιος θα είναι και πώς θα γεννηθεί. Αυτός ο πλάνος και ασεβέστατος αντίχριστος μέλη να γεννηθεί εκ μιας γυναικός πόρνης. Σταματάω εδώ. Γιατί το λένε αντίχριστο. Ο Χριστός γεννήθηκε από μία παρθένο, Αγνή. Το τελείως αντίθετο, το τελείως αντίθετο, διαστρεβλωμένο, γεννιέται αυτός που θα πλανεύσει τον κόσμο όλον. Τελείως αντίθετα, λέει ο πατέρας της εκκλησίας μας, δεν μας κοινώσουν. Λοιπόν, πόνης, μεν εις το κρυφό παρθένου, δε εις των φανερών. Και δε θέλει είστε αυτός εκείνος, ο διάβολος, αμή άνθρωπος θέλει είστε, ο σαν όλους τους ανθρώπους, να έχει όλη την διαβολική ενέργεια, εγκάρικον μέσα του. Σε αυτόν τον άνθρωπο που θα γεννηθεί από την πόνη, θα κατοικήσει όλη η ενέργεια του διαβόλου και θα κάνει σημεία και τέρατα. Λοιπόν, διαβολική ενέργεια, εγκάρικο μέσα του. Καθώς το ορίζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και θέλει περιτριμθεί και αυτός όσπερ ο Χριστός. Και μαθητάς θέλει μαζόξει περισσούς κατά μίμηση του Χριστού. Να κάνει μαθητές σαν το Χριστό. Να υπηρετούν τα κακά του θελήματα. Και πρώτον μεν θέλει αγαπήσει το γένος των Εβραίων. Ο Χριστός όταν ήρθε στη γη, οι Εβραίοι είδατε ότι τον εφέρανε δικό τους. Λέει εσύ είσαι εδώ, γεννήθηκες εδώ. Αυτό που θέλεις να δώσεις το μήνυμα είναι δικό μας. Θα το πάρουμε εμείς να το εκμεταλλευτούμε όπως θέλουμε και να το εμπορευτούμε. Βλέποντας όμως ότι ο Κύριος δεν είχε τέτοιο σκοπό να τους δώσει αυτό το πράγμα, λοιπόν, και είδαν ότι ο Κύριος μόλις αντιλήφθηκε το τι ακριβώς αυτοί θέλανε, λέει η βασιλεία των ουρανών που κηρύττω, η πρώτη που θα την κερδίσουν είναι οι πόρνες και αυτοί που εσείς τους έχετε κατώτατους. Αυτούς ήθελε να σηκώσει. Δηλαδή, ο αντίχριστος θέλει μία μερίδα δικό του ανθρώπου να τον υπηρετούνε και να κυβερνήσει όλη την Ιφίλιο, όλη την ανθρωπότητα και όποιος παρακούσει να κάνει αυτό που φοβόμαστε όλοι. Αυτό που φοβόμαστε όλοι. Ο Χριστός σαν Θεός που έγινε άνθρωπος δεν μας έδωσε μήνυμα τέτοιο. Δηλαδή, ο Χριστός μας έδωσε ένα μήνυμα, σταυρώθηκε για το πλάσμα του. Ο Αντίχριστος για να πάρει εξουσία θα σταυρώσει το πλάσμα του. Το τελείως αντίθετο. Θα σταυρώσει το πλάσμα του για να πάρει εξουσία. Το λέω αυτό το αντί. Δηλαδή κάνει τα ανάποδα από αυτά που έκανε ο Κύριός μας. Και λέει πιο κάτω. Τα κακά του θελήματα. Και πρώτον με θέλει αγαπήσει το γένος των Εβραίων. Και θαύματα πολλά θέλει δείξει εις αυτούς. Όλα κατά φαντασία και πλάνη. Για να πλανέσει τους ανθρώπους όχι μόνο τους κακούς, αλλά αν ήταν δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπουμε εδώ ότι με τον τρόπο που ο Αντίχριστος θέλει να κυβερνήσει την ανθρωπότητα, το μήνυμά του θα έχει μία απήχηση τέτοια. Ας φέρω ένα παράδειγμα.
του Ομήρου που έφτιαξε την Οδύσσια. Στην Ιλιάδα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο, πώς το λέγανε αυτός που έκανε το μεγάλο ταξίδι, Οδυσσέας. Αυτός, ο Οδυσσέας, φεύγοντας για να κάνει την Οδύσσια αυτή, για να πάει στη Μυθάκη, μέσα στο καράβι πέρασε από κάποιο μέρος που λεγότανε Σιρήνες. Ήτανε κάτι, λέμε, γυναίκες που όταν βλέπανε κάποιο καράβι βγαίνανε προς την ακτή που ήταν, που πέρανε κοντά και με τη φωνή τους πλανεύανε το καράβι αυτούς που ήταν μέσα και το καράβι πήγαινε κοντά και μετά τους σκοτώνανε. Βλέπουμε εδώ ότι ο Οδυσσέας, ξέροντας το τι ακριβώς ήταν εκεί, ήθελε να βεβαιωθεί, να πάρει μία απλές εικόνα για να μας αφήσει. Γιατί αυτό είναι αλληγορικό και με το να δείξει το πάει. Δηλαδή, άμα θα το φέρουμε κοντά, δένει πάρα πολύ. Λέει στο προσωπικό του καραβιού. Λέει, βάλτε, λέει, ή μάλλον τους επέβαλε να βάλουν βουλοκαίρι στα αυτιά τους. Να μην ακούνε αυτοί τίποτα. Τους είχε ελεύθερο στο πλοίο να κινούνται. Εμένα, λέει, αφήστε με όπως είμαι, αλλά να με δέσετε απάνω στο λαμπέ κατάρτι. Και τον εδέσανε. Και άμα θα φωνάζω για να με λύσετε, να μην με λύνετε. Αλλά αυτοί είχαν βάλει βουλοκαίρι και δεν ακούγανε. Και όταν πέρασε από τις Σιρήνες, πλανέθη και τον επλανέψανε οι φωνές, ήθελε να λυθεί, να πάει εκεί. Τόσο τραβηκτικός, τόσο τραβηκτικό ήταν το μέρος εκεί, που αυτός φώναζε, αλλά μάταια. Αυτοί δεν ακούγανε, γιατί είχαν βάλει στα αυτιά τους βουλοκαίρι. Ο Χριστός αυτό ήθελε να κάνει και σε εμάς. Είναι ακριβώς, δηλαδή είναι αλληγορικό. Ήθε να μας οπλίσει με πανοπλία πνευματική και να ξεχωρίζουμε το φθαρτό από το άφθαρτο. Το φθαρτό έχει την αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει τον θάνατο και μας τα έκανε τόσο απλά για να καταλάβουμε από μόνοι μας. Γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι μας άφησε ελεύθερους. Δεν μας έχει δέσει όπως τον Οδυσσέα, αλλά μας έχει δώσει νουθεσίες τέτοιες που εκ το περίσσευμα της καρδίας μπορούμε να γλιτώσουμε από χίλια δυο κακοτοπιές. Και λέω εγώ, για ποιο περίσσευμα? Ας πάρουμε ένα μικρό βήμα, ποιος είναι ο Αντίχριστος. Όπου και να κοιτάξουμε, πρώτον στην τηλεόραση, είπες πρωτήτερα κάτι, εγώ θα πω κι άλλα, βγαίνουν εκπομπές άλλες που διαστρεβλώνουν την ηθικότητα του ανθρώπου και την εξευτιλίζουν σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, αυτό είναι του Θεού? Όχι. Μα είναι του Αντίχριστου? Ναι. Γιατί το κάνει ο Αντίχριστος αυτό? Τι συμφέρον έχει? Το συμφέρον του Αντίχριστου είναι ένα και μοναδικό. Όπως ένας εργοδότης παίρνει μηχανήματα και τα έχει και δουλεύουμε να του αποδώσουμε, και όταν το μηχάνημα δεν αποδίδει, τι το κάνει? Ναι. Το πετάει. Ο Αντίχριστος μας στέλνει αντικείμενο μηχάνημα εκμεταλλεύσεως και τίποτα παραπάνω. Το ανθρώπινο, η υπόσταση μέσα, αυτή που είναι άρεστη, που ο ίδιος ο Θεός μας την έχει δώσει, ενεφύσισε μέσα στους νυχτήρες και μας δώσει την ίδια τη ζωή και το πνεύμα να ενωθούμε και να είμαστε μικροί θεοί και εμείς. Αυτή την έχει διαβάλει σε μεγάλο βαθμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι αναγκασμένος να το πω από εδώ για να ακουστεί πιο. Ο Τριανταφυλόπουλος που κάνει διάφορες εκπομπές και κυνηγάει την εκκλησία μας,
κυνηγάει πολλά πράγματα και εκεί έχει βαθεί πάνω στο χώρο αυτό. Ο Αντίχριστος τι κυνηγάει? Μια ζωή, το λέει στην Καινή Διαθήκη. Λέει, εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι ο Θεός και ο Θεός είναι ο Λόγος και ο Θεός είναι φως. Και το σκότος, ο Σατανάς, πολεμάει το φως. Προέρχοντες πολύ. Και το φως, και το σκότος ου κατέλαβε το φως. Δεν μπορεί να το νικήσει, μόλις το σκοτάδι πάει στο φως, χάνεται. Αυτό γίνεται τώρα στην τηλεόραση. Δηλαδή, λέω, ο άνθρωπος αυτός είναι χριστιανός. Λέω ότι είναι χριστιανός. Έχει όνομα χριστιανικό. Γιατί δεν είναι δίκαιος ακριβώς, δηλαδή που λέει ο Χριστός, με το μέτρο που μετράς αυτόν, θα μετρήσεις και το άλλο. Δηλαδή, είδες αυτό, είναι κακό. Εγώ το δέχομαι ότι έβγαλε ένα που είναι κακό και είναι κακό. Ο Κύριος λέει εκ το περίσσευμα. Όταν εσύ μου βγάζεις συνέχεια κακά, ο κόσμος θα τι. Και τι θα πάθει ο κόσμος? Θα πάθει μία καθήγηση απογοήτευση. Από την άλλη μεριά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και το καλό. Να δείχνουμε το καλό. Να προβάλλουμε το καλό. Ποιος πήγε στην εκκλησία σήμερα? Εγώ. Πήγες. Εσύ πήγες. Όχι, εγώ δεν πήγα σήμερα. Πήγα, μου. Πήγες. Τι Ευαγγέλιο είχαμε σήμερα? Τι είπε? Άνθρωπο ούχι έχω. Θα το ρίξουν στον έργο. Ο Χριστός ήτανε Θεός και άνθρωπος ή μόνο Θεός? Τι άνθρωπος? Άνθρωπο. Δηλαδή δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που έχουν τη φώτιση του Κυρίου και κάνουν πράγματα θεάρεστα, πράγματα που αρέσουν στο Θεό και είναι πρότυπα παραδείγματο. Ερωτώ. Γιατί δεν τα προβάλλουμε? Δεν προβάλλουμε τα παραδείγματα. Αυτό ακριβώ θα τα προβάλλουμε. Λοιπόν, για ποιο περίσσευμα? Το περίσσευμα του Αντιχρίστου. Βορβαδίζουν τον κόσμο με πράγματα στραβά. Γιατί? Γιατί πουλάνε. Τι πουλάει ο Μαμονάς? Ο Μαμονάς, ποιο είναι το όνομά του, τι υπόσταση έχει? Το χρήμα. Μαμονάς είναι το χρήμα. Άραγε ο Αντίχριστος γιατί τα κάνει όλα αυτά? Το χρήμα. Το χρήμα. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών έχουν κίνητο το χρήμα. Οι Εβραίοι το χρήμα. Γιατί από την ώρα που ο Κύριος ήρθε και δωρεάν έκανε τους πάντες καλά και ο λαός πήγαινε από πίσω του, αυτοί στερηθήκανε του χρήματος. Λέει αυτό μας έχει κάνει ζημιά. Και βάλανε τα μέσα, τα δικά τους, που το πνεύμα το κακό υπήρχε όπως υπάρχει και αυτό το πνεύμα τώρα θα μπει στον Αντίχριστο, που θα διαβάσουμε λίγο παρακάτω για να καταλάβουμε ότι ο Αντίχριστος σε τελική ανάλυση στο πράγμα του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί? Γιατί ερωτώ μία ερώτηση και θέλω απάντηση. Ο άνθρωπος έχει πολλούς τρόπους τη σήμερα ημέρα για να πεθάνει, για να πάθει κακό. Ακούω. Από καρδιά, από τροχαίο, από την οικοδομή, πάτησε κάτι, μπήκανε κλέφτες, τον σκοτώσανε. Όλα. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τρόποι για να πεθάνει από στεναχώρια, γιατί το παιδί του τώρα με πήγανε τον πατέρα και χίλια δυο πράγματα. Ο Θεός ήρθε στη γη και ανέτρεψε όλους αυτούς τους τρόπους και έδωσε έναν τρόπο ο άνθρωπος για να μην πεθαίνει. Ποιο? Την Ανάσταση που είπαμε, Χριστός Ανέστη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός είπε στο πλάσμα του σε εμάς όλους, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, γιατί αυτοί δεν έχουν απήχηση. Κλέφτες, θα σκουριάσει και χίλια δύο πράγματα και όταν φύγετε από τη ζωή αυτή που είναι μαθηματικός ακρίβεια, θα χαθούν και αυτοί. Λοιπόν, ο Μαμονάς
το χρήμα, ενδιαφέρει τον Αντίχριστο. Λοιπόν, άραγε εσύ, εγώ, είμαστε ένα, να το πω, είδος εμπορεύσιμο αντικειμένου είδους για να βγάλει αυτός χρήμα. Άνθρωποι δεν είμαστε γι' αυτόν. Που σημαίνει ότι ο Θεός λέει θησαυρίζεται πνευματικούς θησαυρούς. Αυτοί οι κλέφτες δεν μπορούν να τους κλέψουν. Αυτός ο θησαυρός όμως, για να τον αποκτήσουμε, προβάλλεται στην τηλεόραση από τους ανθρώπους αυτούς. Βομβαρδίζεται ο νέος, ο άνθρωπος από αυτούς τους θησαυρούς. Όχι, δεν είναι με βομβαρδίζεται, αλλά αφήνει το πλάσμα του ελεύθερο και χαρά στον άνθρωπο που έχει ανακαλύψει τον πραγματικό θησαυρό και τον έχει μέσα χτήμα του. Και μία τελευταία λέξη να πάρει λίγο θέση ο άδερφος από εδώ. Ποιο, ότι ο Θεός, ο Χριστός δεν μπορούμε να τον δούμε και να τον εγνωρίσουμε από μακριά. Μόνο από κοντά. Σήμερα η κοινωνία μας, γενικά παγκόσμια, είμαστε ακροατέ του Λόγου του Θεού, ποιητέ μηδέν. Ποιητέ σημαίνει τι, σαν τον Απόστολο Θωμά που εψηλάφισε και είδε ποιος ήταν απέναντί του και είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εμείς δεν ψηλαφίζουμε. Μέσα τα βιβλία του Κυρίου που είναι ο Λόγος του, η ζωή του η ίδια. Και δεν έχουμε ένδυμα, ούτε έχω ένδυμα ή να εισέλθω ένα λάμπρινό μου. Αν δεν έχουμε ένδυμα, αδερφοί μου, στα χέρια του Σατανά, τι μπορούμε να πάθουμε και του Αντιχρίστου. Κάνει και μας πετάει εδώ, μας πετάει εκεί και μας περιγελάει. Λοιπόν, ο χριστιανός όταν είναι μέσα στο χώρο του Χριστού, βουτυγμένος πραγματικά, ας πέσει στην αμαρτία, διότι έχουμε το πραγματικό αμάρτημα, τη φθορά αυτή την έχουμε συνεχώς. Δεν θα λείψει αυτό, αλλά εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να σηκώνουμε το κεφάλι και να του λέμε Κύριε. Και ο Κύριος να λέει παιδί μου, εγώ σταυρώθηκα. Να η Εκκλησία μου, που θα σε αναγεννήσει. Μέσα είμαι εγώ σταυρωμένο. Το αίμα μου και το σώμα μου θα σε σώσει. Λοιπόν, πόσοι ψηλαφίζουμε και φέρνω παράδειγμα κάτι. Πολλούς ανθρώπους έχω πιάσει μετά την Εκκλησία και λέω Κυρία μου, Κύριε μου, έχω πιάσει πάρα πολλούς. Να πω και 100. Σας άρεσε σήμερα, πολύ ωραία. Τι να με σας άρεσε, α, ο Πάτερ ήταν εξαιρετικός. Ευχαριστώ. Άλλο, ο ψάρτης αυτός που έχει η Εκκλησία είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό σου άρεσε, ναι. Τι κατάλαβες, τι μήνυμα, α, δεν ξέρω, αλλά πάντως ήταν καλό. Δηλαδή, κάτσε, εσύ μπήκες μέσα στην Εκκλησία, δεν πήρες μήνυμα, δεν στηρίχθηκε και σου άρεσε το θεαθή, ναι. Γιατί σκοπός είναι να μπει μέσα σου ο σπόρο, να στηριχθεί, για να μπορεί να έχεις την ευλογία να σε στηρίζει. Τουλάχιστον, άνθρωπέ μου, κυρία μου, όποια και να είσαι, όποιος και να είσαι, πήγαινε σπίτι, μελέτησε αυτό που να άκουσε. Αυτό να ρωτήσεις άμα πάνω από πάνω, πάνω από εδώ. Μπράβο, ναι. Θυμάσαι. Ναι, μελετάμε, διαβάζουμε, αλλά δεν μελετάμε τα θέματα. Ναι, να μελετάς. Και θέλει μελέτη το πράγμα. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει προσωπικό αγώνα ο κάθε άνθρωπο για να αποκτήσει το έδιμα, την ένωση με το Θεό. Και τότε δεν φοβάται. Έχεις να προσθέσει πάνω και τίποτα άλλο. Τι να προσθέσω, δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις. Και έχω το δεύτερο θέμα. Εδώ. Κάτω από εκεί. Έννοια σφραγίδος του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα μας βάλει σφραγίδα. Τι έννοια έχει η σφραγίδα, γιατί θα μας τη βάλει, έτσι για με, ας πούμε, κάποια με πλάκα, έτσι για να είμαστε. Τι θέλει να πει αυτό, για να λέει εγώ, ο πατέρας, να μας πειράσει. Η δε έννοια της βούλας θέλει
να λέγει αρνούμε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Αρνούμε το Άγιο Βάπτισμα. Αρνούμε ότι να λατρεύω το Χριστό και γίνομαι ειδικό σου δούλος. Αρνούμε τη Βασιλεία των Ουρανών και αγαπώ την κόλαση. Αρνούμε το Σταυρό και δέχομαι την ειδική σου βούλα. Τι αυτήν έννοια θέλει έχει η βούλα εκείνη του πλάνου Αντιχρίστου, καθώς το ορίζει και ο Άγιος Υπόλυτος ο Πάπας της Ρώμης, ο οποίος διηγείται αυτά όλα όσα λέγω τώρα εγώ απλώς και τα καταλαβαίνετε. Όποιος δε θέλει σταθεί να τον βουλώσει, να πάρει τη και τη σφραγίδα, θάνατον θέλει παίρνει από τα σκύρας του. Καλώδικος όπου υπομείνει των καιρών εκείνων, εκείνος θέλει σωθεί και ορίζει ο Κύριος εις το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο. Ο δε υπομείνας εις τέλος αυτός σωθήσεται. Άρα και ο Κύριος με την αποκάλυψή του και με τον Πατέρα εδώ μας λέει, ο δε λέει υπομείνας εις το τέλος σωθήσεται. Δώσε μου μία απάντηση. Ο δε υπομείνασαι στο τέλος σωθήσεται. Μπορείς να δώσεις πολλές απαντήσεις. Δώσε με εσύ αυτή που... για το θέμα πάρω εδώ. Δηλαδή ποιο, δηλαδή, κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Ο δε υπομείνας, αυτός που θα πούμε αγωνιστεί και θα πούμε έρθει... σίγουρα αυτό. Αντίθετα με τον αντίθετο και θα γδαθεί, θα πονέσει και θα πούμε υπομείνει τα μέγιστα και τα πάθη του, αυτός σωθήσεται. Θα ξέρουμε όμως ότι θα κάνει σωστό αγώνα και ότι θα υποφέρει τα πάθη αυτά που δεν θα σωθεί. Ναι, κοίτα, από μόνος του το να κάνει κάτι άνευ τη βοήθεια πραγματικά του Κυρίου και να είναι, να είναι στρατιώτης του Χριστού πραγματικός, δεν θα έχει ωφέλεια. Δηλαδή, το να είναι ένας άνθρωπος απλό και την τελευταία στιγμή να λέει εδώ και εκεί είναι δύσκολο, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Επομένως, ένας εσύ για να πάρεις αυτό το δίπλωμα που έχεις και το πτυχίο που έχεις, έκατσες στο θρανείο. Ναι. Έμαθες κάτι. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε μάθει για τον Χριστό αυτό το φως. Λοιπόν, όταν έχουμε το φως δεν είναι όπλο. Αυτό το αναμένο όπλο θα μας πολεμήσει ο Αντίχριστος. Αυτός που θα μπορέσει να σωθεί και να υπομείνει για να σωθεί μέχρι το τέλος, ο υπομείνας σημαίνει αυτός που θα δεχτεί τα πάντα, τα πάντα, που θα δεχτεί τα πάντα, αυτός σωθήσεται. Μα θα μου πει κάποιος, γιατί να πάθω εγώ. Και λέω εγώ τώρα κάτι στον εαυτό μου. Από κάπου, λέω... κάπου γράφει ότι και μέχρι το θάνατο. Και λέω εγώ στον, και στον εαυτό μου το λέω πρώτα. Τώρα καμιά φορά, πάω στην εκκλησία, όπως μπαίνω στην εκκλησία μέσα και μπαίνω προς την Αγία Τράπεζα μέσα και βλέπω τον εσταυρωμένο. Και όπως τον κοιτάω, μου έρχεται έτσι ένα μήνυμα. Και μου λέει ο εσταυρωμένος, βλέπεις παιδί μου, εγώ για σένα τι έκανα, εσύ για μένα τι κάνεις. Και πιάνομαι ένοχος. Αυτό όμως δεν μπορείς από τη μία στιγμή να το πεις τόσο απλόχερα, αν δεν κάπου είσαι μέσα σε κάποιο χώρο, δηλαδή να κάνεις τον αγώνα σου, να λυπεί κάποιον έδειμα, να ξέρεις ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, δηλαδή να ξέρεις τη στήριξη από την Εκκλησία. Και κάτι άλλο, ο Χριστός όταν το γνωρίσει το πλάσμα του, το Χριστό, αυτός ο πλούτος που μπαίνει μέσα στην ψυχή του δεν αλλάζεται με τίποτα. Είναι προσωπική πείρα, που
όταν ακουμπήσει μέσα εσωτερικά, που εσείς δεν το βλέπετε σε μένα, ναι, εγώ βλέπω τον εαυτό μου μέσα. Ούτε εγώ βλέπω τον εαυτό σας, αλλά εσείς βλέπετε το μέσα σας. Είναι κάτι προσωπικό, μοναδικό στον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, όταν τον ακουμπήσει η χάρη του Θεού και θέλει να είναι στη χάρη του Θεού, μέσα του μυστικά, έχει ένα στήριγμα τέτοιο, μία δύναμη τέτοια, που μπορεί να πει τη λέξη «πεθαίνουμε για τα πάντα». Να μην πεθάνω για τον Χριστό. Ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, έστω και τη λέξη αυτή να πει, έχει δύναμη να τραβήξει πολύ πέρα και να φτάσει στα άκρα και να είναι ομολογητής, όπως ήταν οι Άγιοι μας. Έχεις να προσθέσει τίποτα? Όχι, δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, πες μου εδώ εσύ τώρα κάτι. Έχω να πω εγώ, αλλά εντάξει τώρα... Πες, Πέτρο. Πες, Πάρε την κάμερα σε και τι, αυτό και αυτός τόση ώρα. Όχι, ρε, να τελειώσει, κύριε Μιχάλη, σε κάνω μη ζητηθεί εγώ. Ωραία. Καταρχάς εγώ, κύριε Μιχάλη, εντάξει, λοιπόν, διαγνώστε εκείνο που είπατε. Ορίστε. Σε ποιο? Στην αρχή που είπατε για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είτε έπεφτε Μπαντών. Ο άνθρωπος ο Ροδρικό Αμαρτυμένος, δεν έπεφτε. Αυτά βελικά. Απλώς δεν θα σταυρώνονταν. Το είπατε στην αρχή. Ναι. Δεν ξέρω αν εννοούσατε αυτό. Γιατί όποτε λένε οι πατέρες, ο Χριστός θα ερχόταν, διότι η μετάνοια μόνη της δεν φτάνει. Έπρεπε... Οι πατέρες, επειδή έχω διαβάσει και εγώ πατέρικα, να συμπληρώσω κάτι, ναι, και μετά συνεχίζει. Αν ένας έπεφτε στην αμαρτία, επειδή όμως ο Ραμέ ένας ήταν το πρότυπο, ο Αδάμ με την Εύα, και από εκεί και πέρα υπήρχε το προδοτικό αμάρτημα σε όλες τις γενναίες, ήπρεπε να έρθει. Έπρεπε να έρθει. Ον και ο προλόν που ήξερε το πώς ακριβώς, γιατί από εκεί και πέρα οι προφήτες... Αυτό είναι μυστήριο, το αν θα έπρεπε ο Θεός να έρθει ή να μην έρθει, το ξέρει μόνο ο Θεός. Ναι, έτσι. Ναι, αλλά και να μην... Μας έχει όμως αποκαλύψει. Μπράβο. Και με τον Ισαΐα και με τους να μην προφήτες. Ναι, διαμέσου των πατέρων. Ναι, ναι, διότι ναι, είτε έπεφτε ο άνθρωπος είτε δεν έπεφτε, ο Χριστός ερχόταν. Διότι δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα ήταν τέλειοι άνθρωποι. Είναι μεγάλο θεολογικό θέμα αυτό. Ναι, κοίτα, αλλά, διότι υπάρχουν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγνώμη να πω κάτι, έχουν συγκρουστεί με άλλους καθηγητές, οι οποίοι εμένα λένε ότι υπάρχει εμπροϋπόθεση και υπάρχει προϋπόθεση, έλεγε στο κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχε προϋπόθεση για να έρθει. Προϋπόθεση πια. Ότι έπρεπε να πέσει ο άνθρωπος στο προεδρικό αμάρτημα για να έρθει ο Χριστός. Και άλλοι λέει απροϋπόθεση. Δηλαδή ότι δεν έπρεπε να πέσει, θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Να κάνει τι? Να κάνει, δεν ξέρουμε αυτό, δεν θα κάνει. Και αυτό σα είπα πριν, δεν ξέρουμε αυτό, είναι στο νου του Θεού, εμείς δεν μπορούμε να το ψάξουμε, είναι μυστήριο. Και λένε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, νομίζω, ότι ο Χριστός θα ερχόταν ούτως ή άλλως για να πάρει το ανθρώπινο. Γιατί ό,τι εμείς πλαστήκαμε, κατ' εικόνα καθομοίωση, για να πάρει την ανθρώπινη φύση, να την θεώσει. Δηλαδή, μόνο με τη μετάνοια δεν επαρκεί να θεωθεί η ανθρώπινη φύση. Και λέει ένα πολύ, είναι ένα όμως, λέει ένα, όχι ένα τέχνασμα, έχει ένα επιχείρημα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν θέλω να το εκφέρω, είναι δογματικό και μήπως πέσουμε σε πλάνη και δεν θέλω να το εκφέρω, είναι με την ουσία, με τις υποστάσεις και με τις ενέργειες. Λέω ότι ουσία, κατ' ουσίαν λέει, διότι είναι μεγάλο το θέμα αυτό, εντάξει, μου ξεφύγει τον Αντίχριστο, αλλά όταν ήμουν και εγώ στο Πανεπιστήμιο τότε, άλλα έλεγε ο ένας καθηγητής, άλλα έλεγε ο άλλος καθηγητής. Και αυτό έχω ρωτήσει εγώ. Σχιζοφρένεια αυτό... δηλαδή. Σχιζοφρένεια. Ναι, σχιζοφρένεια, ρε Σεβασίλη. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό αυτών των καθηγητών. Ακαδημαϊκή είναι. Το τι λένε τώρα. Εντάξει. Μα το μυαλό τους είναι προσιτό για να το καταλάβεις εσύ. Έτσι όπως εκδηλώνονται αυτοί και δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Όχι, κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που λέει ο άλλος ότι ο Χριστός θα ερχόταν, ο ένας λέει είτε έπεφτε ο άνθρωπος είτε δεν έπεφτε, είναι κατανοητό. Ενώ ο άλλος λέει ότι έπρεπε να πες για να έρθει, δεν σου λένε, ας πούμε, τι θα γινότανε. Από εκεί και πέρα είναι κατανοητό. Όχι, και λέει ένα επιχείρημα. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος πατέρας είναι. Λέει υπάρχει η ουσία όπου κοινωνεί της ουσίας ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Και υπάρχει η ενέργεια όπου επικοινωνούν καθ' υπόσταση, τώρα υπάρχει, όπου στη Θεία υπόσταση ενώθηκε η ανθρώπινη και η Θεία φύση, όπου κοινωνούν αυτή τη ενέργεια, ναι, στα ανθρώπινα κτίσματα. Τα κτίσματα, δηλαδή και ο άνθρωπος.
Και υπάρχει, λέει, και η άλλη ενέργεια, όπου, λέει, ο Θεός διαχώρισε τα κτίσματα, δηλαδή τους ανθρώπους, όχι τους ανθρώπους, τα κτίσματα σε αισθητά και νοητά. Αισθητά μπορεί να είναι η φύση, νοητά είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε το νου. Και επομένως, επειδή η καθυπόσταση ένωση, αλλά είναι πολύ δύσκολο, είναι δογματικό θέμα, είναι προτέρα, λέει, της επομένου ενώσεως, δηλαδή που ο Θεός χώρισε τα νοητά, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, λέω, τα νοητά και τα αισθητά, σημαίνει ότι ο Χριστός θα έρχονταν από αυτό το πράγμα και από, και από την ατρεψία των αγγέλων. Από τι? Ατρεψία των αγγέλων. Τι ατρεψία, δηλαδή? Δηλαδή, ότι έπεσε το τάγμα. Όχι, των αγγέλων όλων, την ατρεψία. Δηλαδή, ότι με την κάθοδο του Κυρίου, πλέον οι άγγελοι, ενώ ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, δεν είχαν φτάσει, δηλαδή, δεν ήταν, ήταν δυσκίνητοι προς το κακό. Γιατί οι ανθρώποι του Κυρίου γίνανε θεία χάρη πάντοτε, ακίνητοι προς το κακό. Ακίνητοι βέβαια στο καλό. Ενώ πριν ήταν δυσκίνητοι προς το κακό. Ενώ... Μόνο το τάγμα του Ιεοσφόρου. Και οι άγγελοι, όλοι οι άγγελοι. Όλοι οι άγγελοι, όλοι δεν το κατάλαβα. Τι κάνανε. Όλοι οι άγγελοι. Ο Ιεοσφόρος έπεσε. Μοιάζει. Ο Ιεοσφόρος έπεσε, δεν πρόκειται να σωθεί ο Ιεοσφόρος. Και ακολούθησαν, ας πούμε, τα τάγματα των αγγέλων όπου πήγαν μαζί με τον Ιεοσφόρο. Ναι. Τα εννέα όμως μείνανε. Τα εννέα τάγματα μείνανε. Και όπως λέει η δογματική δασκαλία της Εκκλησίας, ήταν δυσκίνητη, αλλά θεία χάρη γίνανε ακίνητη. Δηλαδή ήταν δυσκίνητη με την έννοια ότι ήταν τρέπαν προς το αγαθό. Και με την τα ανθρώπι... εννέα τώρα δεν τρέπουν προς το αγαθό. Όχι, τώρα δεν τρέπουν στο αγαθό, είναι στο... ακίνητη στο αγαθό, τέρμα. Ναι. Τέρμα από εκεί πέρα. Ακίνητη στο αγαθό, ναι. Τώρα, αυτή είναι ψηλή έννοια. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε. Μπορεί ο άλλος να πει, αφού είναι δυσκίνητη προς το κακό, υπήρχε μια περίπτωση να πάνε προς το κακό. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν λένε τίποτα εκεί δεν πέρα. Δεν είπε όμως ο Μιχαήλ Στόμεν, καλό Στόμεν μεταφόβου. Κράτησε τα εννέα τάγματα. Και στο μεγαλό, το είπε επειδή έπεσε ο διάβολος κάτω. Ναι, μαζί με το ήξερε ο Μιχαήλ, διότι και ο διάβολος. Κράτησε τους άλλους. Ναι, όχι, αυτό το έλεγε για τους ανθρώπους. Αυτό που ακούμε στη Θεία Λειτουργία. Στο μεγαλό, στο μεταφόβο σημαίνει ότι πρέπει εσείς οι άνθρωποι που είστε κάτω να προσέξετε, διότι αυτός ήξερε. Τώρα ήξερε, ναι. Δεν ήξερε, ήξερε την υφή του διαβόλου. Κάτι... Ότι έχει μίσος. Και ότι κατεβαίνει με μεγάλη έχει δύναμη. Έχει ζήλια μεγάλη, ναι. Μπράβο, ναι. Ζηλεύει τον άνθρωπο. Γιατί αυτός δεν βγάζει από το μυαλό του ο Ιεοσφόρος με το τάγμα του, ναι. Ότι όχι, θα βάλει τον άνθρωπο παρέμβαση, πάνω από αυτή την παρέμβαση που έκανα, ακόμα αυτό πιστεύω. Αυτή την παρέμβαση που έκανα, ναι. Είναι ότι με τη μετάνοια μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που στο έπιασε ο κ. Μιχάλης, ναι. Είναι πολύ σωστό. Ναι, με τη μετάνοια σώνεται. Που πήγε, όχι, το 666 ήταν από τον Χριστό, που πήγε και αρχίνησε από το προφορτωρικό αμάρτημα. Διότι από εκεί νομίζω ξεκινάνε όλα. Όλα. Πάντα. Τώρα όμως, ο Αδάν και η Εύα ήταν τέλειοι εκεί. Μα υπάρχει ερώτημα εδώ. Κώδικε εδώ. Δεν είπα, αλλά το λέει μέσα στην Αμή Παλαιαρχή. Την έχω εδώ. Είχαν το κατοικώνα. Ναι, το κατοικώνα. Αλλά είχαν και την εντολή αυτή ότι να μην παίζουν στο προπατορικό αμάρτημα. Είχαν και τους είχε αφήσει την ελευθερία. Λοιπόν, αλλά. Αλλά εγώ θα πω κάτι για τον αντίκτυπο, για να το δέσω. Ναι, αυτό ήταν παρεμφερές. Γιατί είναι ένα και. Όχι, εγώ και Μιχάλη θέλω να το κλείσουμε αυτό. Διαφωνία. Δεν διαφώνησα εγώ με αυτό. Απλώς και εγώ διαφωνώ με αυτό. Υπάρχει, διότι και οι καθηγητές πανεπιστημίου που έχουν σπουδάσει και έχουν ερευνήσει αυτά τα θέματα. Πέρα αν έχουν ερευνήσει. Θα διαφωνήσω μόνο σε ένα με πράγμα. Εγώ θέλω να μπούμε στον αντίκτυπο. Ναι, με αυτά που με είπε, θα διαφωνήσω μόνο με ένα πράγμα. Επειδή έτυχε και ήμουνα σε μία συζήτηση και θέλω να ακουστεί από εδώ. Ονόματα μεγάλα, καθηγητές της θεολογίας, σπουδαία πράγματα. Πράγματα που πρέπει να σου λίγο μορφωμένος να τα πιάσεις και να στα πει 4-5-10 φορές για να σε ακουμπήσουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι σπουδασμένοι άνθρωποι, οι μεγάλοι, οι κατετισμένοι. Λοιπόν, και ερωτώ εγώ τον Πέτρο τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι κατεπτυσμένοι ή οι μεγάλοι, αν τους βάλουμε δίπλα στο Χριστό, τίποτα δεν είναι. Ποιος είναι πιο μεγάλος? Εντάξει, το ο Χριστός, γιατί δεν μίλησε έτσι και μίλησε για την από οι άνθρωποι, μα εγώ, μπράβο, να σου πω κάτι, άλλη μία διαφωνία που έχουμε εσάς. Πείτε η πρώτη μία, δεν ήταν διαφωνία, άλλη μία. Γιατί συνέχεια επαναλαμβάνετε, ενώ εγώ σας τιμώ, διότι λέτε ότι δεν είμαι θεολόγος.
Πρέπει να το διευκρινίζετε, διότι κάνετε εδώ πέρα ευτικύκλο. Θα λέτε, δεν είμαι θεολόγος, διότι... Είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Δεν με καταλαβαίνετε. Αφήστε με να δηλώσω, κύριε Μιχαλή. Έχετε να απαντήσει αυτό που λέτε εσείς τώρα. Είπα, γιατί κάνετε κύριο, γιατί μειώνετε τον εαυτό σας. Διότι εγώ έχω πει εδώ και στα παιδιά ότι μακάρι να ήξερα αυτή την υποπτική. Δηλαδή, εσείς έχετε μια υποπτική δηλαδή στο διάλογο σας. Τα λέτε τόσο ωραία που εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω σπουδάσει. Δεν μπορώ όμως να τα καταφέρω όπως καταλαβαίνετε εσείς. Να μην μειώνετε τον εαυτό σας. Δηλαδή, έχετε ένα κύκλο και λέτε, εγώ δεν είμαι θεολόγος. Μα ο θεολόγος δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την ακαδημαϊκή σχολή. Είναι αυτός, είδατε τι είπατε πριν από λίγο, ότι εγώ μέσα μου ζω. Συμπορεί να το καταλαβαίνετε. Είναι αυτός ο οποίος έχει θεωρία Θεού. Είναι Θεός. Επομένως, να μην ξαναεπαναλαμβάνεις, κύριε Μιχάλη, στον κύκλο, να μην επαναλαμβάνεις ότι δεν είμαι θεολόγος, γιατί ξέρεις, θα σου πει η κυρία από εκεί ή ο κύριος από εκεί. Εφόσον δεν είσαι θεολόγος, πώς κάνεις το κήρυγμα. Ενώ εγώ πιστεύω ότι εσύ τα βιώνεις. Μπορεί εσύ τώρα να τα λες και στο ελληνικό με επιτρέπεις, έτσι. Μιλάμε τώρα εδώ. Εσύ μπορεί να τα λες με την έννοια. Μπορεί να τα λες με την έννοια τη ταπεινότητα. Έτσι που στάσανε οι κύριοι όμως δεν πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Να μην είμαστε ταπεινολόγοι, να είμαστε ταπεινοί. Έχει μεγάλη διαφορά. Κάτι μπορώ να σας πω εγώ προηγουμένως που είπατε κάτι για τον Χριστό. Συγγνώμη, αν θέλετε να... Ότι αν ερχότανε, εάν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε με τον Αδάμ και με την Εύα που κάνανε, δηλαδή την παράβαση. Λοιπόν, εάν αυτοί οι άνθρωποι τότε, γιατί και εγώ άκουσα σε κάποιο κήρυγμα και άκουσα ας πούμε τις απόψεις, λοιπόν, ότι δεν θα ερχόταν ο Χριστός, δεν χρειαζόταν να έρθει. Να σα πω κάτι. Ο Γρηγόριο ο Παλαμάς θα χρειαζόταν γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι επειδή τον Γρηγόριο ο Παλαμάς. Αφού ήδη του είχε βάλει στην πεσοδοποταμία σε ένα μέρο. Τι θα γινόταν. Θα ερχόταν, αλλά δεν θα σταυρωνόταν. Δεν ξέρω με τι θα έκανε. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το σωστό. Να σα κάνω εγώ μια. Αλλά θα ερχόταν. Διότι έπρεπε να πάρει την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή μόνο με τη μετάνοια δεν έφτανε. Και κάτι άλλο που έχω. Λοιπόν, τα πράγματα θέλουν από την αρχή γιατί τα μπερδεύουμε. Ότι ήξερε, σαν Θεός που ήταν, όταν έπλασε τον Αδάμ και πήρε την πλευρά του, έκανε την Εύα, ήξερε ότι αυτοί θα πέσουν. Ναι, να μην το πάμε και δηλαδή, τι σας είπα εγώ, ότι είναι μυστήριο. Οι πατέρες δεν είναι παρακάτω. Να ψάξουμε να βρούμε τι ήξερε ο Θεός ή δεν ήξερε. Τα πάντα. Πέτρο, σαν Θεός το ήξερε. Μπορεί οι πατέρες να μιλάνε παρακάτω. Τα πάντα αναγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Και θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, καταρχήν τους βάζεις μέσα σε ένα υλικό παράδεισο έχοντας τη γνώση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αμαρτήσουν. Δεν τους έβαλε από την αρχή στον κανονικό προορισμό τους που ήταν ο πνευματικός παράδεισο. Το ήξερε. Όχι, παιδιά. Αυτή είναι. Παράδεισο. Όχι, δεν είναι σκέψη σωστή αυτή. Συμφωνώ σε ένα σημείο σωστή. Ο Χριστός τον θέλει. Βασίλη, αυτό. Ωραία, έτσι σκέφτονται οι δυτικοί. Εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Δεν μπορεί αυτή. Δυτικό σου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει αποφατική καταφατική θεολογία, Βασίλη. Δεν μπορείς να σκεφτείς τώρα να πεις ότι ο Θεός το ήξερε. Το ήξερε ή δεν το ήξερε. Το ήξερε. Για πες μου τώρα. Ο χωροχρόνος. Να πούμε όμως, μέσα στο μυαλό του Θεού. Να πούμε αν το ήξερε ή δεν ήξερε. Τα πάντα, βρε Πέτρο. Ξέρει τα πάντα. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να πούμε. Ξέρει τι θα μας συμβεί μετά από 5 λεπτά, μετά από 30 λεπτά. Ναι, αλλά δεν μπορούμε εμείς να πούμε. Έτσι σκέφτονται οι δυτικοί. Δεν με κατάλαβες, ποιος είναι δυτικός. Ποιο φορά παίξατε. Έτσι σκέφτονται οι δυτικοί, ρε Σιμασί. Έτσι δεν σκέφτονται οι δυτικοί. Είναι τρόπο σκέψη. Δεν είναι τρόπο σκέψη καταρχήν. Ναι, για είναι παράδοση τη Ορθοδοξία. Ναι, για πες. Και παράδοση τη Παλαιά Διαθήκη και παράδοση τη Καινή Διαθήκη. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και δεν είναι καθόλου παρερμηνία. Δηλαδή δεν μπορούμε να. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει τώρα σε ένα θέμα το οποίο το λέμε. Εγώ πιστεύω να το σταματήσουμε γιατί το δείγμα αγροθικό. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό το θέμα. Γιατί... Ναι. Άγω να λέμε ότι τι ξέρω ο Θεός, εντάξει, σίγουρα ξέρει αυτό... τα πάντα. Να σου κάνω ένα ερώτημα, αυτή τη στιγμή. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία, ο άνθρωπος θα πάει σε ένα παράδεισο υλικό όπως ζούμε αυτή τη στιγμή εμείς, τη φθορά, όπως λένε οι Γιακοβάδες. Καταρχάς, ο άνθρωπος όταν θα πεθάνει τώρα. Τι διδάσκεται στην Εκκλησία. Καταρχάς, αν παρκούνται σε υλικό παράδεισο, θα βιώσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί... Ποια είναι η Βασιλεία των Ουρανών, θα έρθει, θα είμαστε με τον Θεό κατά χάρη. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, αυτό μετράει. Γιατί ο Θεός δεν τον έβαλε εξ αρχής τον άνθρωπο μέσα στο πνευματικό παράδεισο. Εσύ, Βασίλη, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Είδες όμως που λέει ότι στα πράγματα επόλως εννοούμε, αλλά παραλείπονται. Γιατί μας έκανε έτσι, γιατί δεν μας έκανε αλλιώς. Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι έχει γράψει το μικρό μου λέει ότι ζωή, συγγνώματα από εάν δεν έπρεπε το άνθρωπο στο προβοτερικό μάρτυμα, πώς θα ξανόμασταν. Μπορώ να ξέρω εγώ πώς θα ξανόμασταν. Με σεξουαλική πράξη, δεν λένε οι πατέρες τίποτα. Δεν ξέρουμε, λέει.
Δηλαδή δεν είναι ίσω. Δηλαδή για μένα, εγώ δεν σκεφτώ έτσι. Πώς ξεκίνησε το προπατορικό αμάρτημα, θα πάμε. Κοιτάξτε, και μετά θα φτάσουμε και το τι είναι το προπατορικό αμάρτημα. Κοιτάξτε, δεν είναι παράδοση. Ξεκινάει το προπατορικό αμάρτημα. Δεν γίνεται να μιλάμε όλοι μαζί. Δεν θα φάτε από είναι απαράδεκτο. Όλα του τα έδωσε. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι παράβαση το προπατορικό. Θα ολοκληρώσει ο καθένα τη σκέψη του με τη σειρά και θα απαντήσει ο καθένα αν διαφωνεί μετά. Παράβαση με την έννοια. Λοιπόν, δηλαδή έκανα κάτι εγώ να το κλείσουμε αυτό το θέμα, διότι δεν βγαίνει. Μετά, κάτι άλλο. Δεν είπε από καταβολή κόσμου, έχει στο μικρό βιβλίο τη ζωή γραμμένη ποιοι θα πάνε στον παράδεισο. Άρα ήξερε ποιοι δεν θα πάνε. Από όταν λέμε από καταβολή. Μα το ήξερε, αφού είναι παντογνώστη. Πάλι χτυπάω στο θέμα ότι ο Χριστό δεν χρειαζόταν να έρθει. Δηλαδή δεν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Λίγο να το σταματήσουμε και να με επιτρέπετε ή δεν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Μισό λεπτό. Γιατί είπε το εσύ, Βασίλη, κατάλαβα τι θε να πει. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Ναι. Δεν με κατάλαβε. Γι' αυτό θε να με πάψει να μην ακουστεί ο λόγο μου επειδή σε συμφέρει. Τώρα είναι ότι ο Βασίλη έχει πάντοτε. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο. Εντάξει, σταματάμε. Και τι σημασία έχει επειδή το λε εσύ. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δει. Ο Βασίλη του λέει ότι έχει δίκιο. Υπάρχει και επιστημονική κατάσταση του θέματο. Α μιλήσουμε. Να πούμε κάτι, να πούμε και τον αντίστοιχο. Θέλει να πει τίποτα τώρα. Πιστεύω ότι ο κ. Μιχάλης το έθεσε πολύ ωραία. Βεβαίω και προπετειακώ να πούμε, επειδή είναι μέσα στη ψυχή μου και ξέρει ο Πέτρος ότι. Μήπω είσαι και δημιουργό μου, φίλε. Εσύ Βασίλη έχεις δίκιο, εντάξει. Πώς σου πω τώρα. Βλέπω μια εμπάθεια τώρα, εντάξει. Τι εμπάθεια, βλέπεις. Εγώ αυτά να που... το ευχαριστούμε άνα μεταξύ μας για θέματα τέτοια. Όχι, δεν θέμα όχι να πω και εγώ την γνώμη. Γιατί θα πω κάτι που θα ακουστεί πάλι. Μου έχουν πει θεολόγοι μεγάλοι ότι αν αυτά που έχουμε σπουδάσει, αν θα τα πούμε στον κόσμο έξω, θα μας κυνηγήσουν με τις πέτρες. Αυτά που έχουμε σπουδάσει. Αυτά που έχουμε σπουδάσει. Γιατί, γιατί είναι αυτά που δεν στέκονται με τη ζωή των πατέρων. Είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, σταματάμε εδώ. Ναι. Ναι, εγώ να σταματήσουμε. Λοιπόν, πες εκεί αυτό που σου είπα. Αυτό εδώ. Ναι. Ο Θεός χωρίς να καλέσει στην υπολογία τον πονηρό, διότι αυτός ήταν ο καθαυτό αίτιος του κακού, είπε στο οργανό του το φίδι. Επειδή έκαμε στο μεγάλο τούτο κακό και πρόσφερε υπηρεσίε στην απάτη του διαβόλου, και μετέφερε στην πονηρά συμβουλή στον άνθρωπο, θα είσαι το πιο καταραμένο από όλα τα ήμερα ζώα και από όλα τα άγρια θηρία της γης. Και για να είσαι μόνιμος διδάσκαλος εκείνων που θα τολμούσαν να παραγγούν τον νόμο, σου επιβάλλω διαρκή τιμωρία. Διατάσσω να σύρεσαι στη γη με το στήθος και την κοιλία σου και ως δείγμα τελείου εξευτελισμού να τρώγεις χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και είπε ο Θεός. Έτσι. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτό. Εντάξει. Έλυξε. Λοιπόν, είπε ο Θεός. Πέτρο, αδερφέ, διάβασέ μου γι' αυτό και είμαστε στο τέλος. Αυτό εδώ. Από εδώ, εκεί, μέχρι εδώ. Λόγος του Θεού και τα, λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα εν τον ουρανό οικολούθουν αυτό εκ λύπης λευκής συνεδημένη βύσινων λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτό εκπορεύεται ρομφαία, οξία είναι εν αυτή πατάξει τα έθνη. Ήγουν είδα τον ουρανό ανοιχτό και εδώ ένα άλογο άσπρο και εκείνο οπότε κάθετο και αυτό είναι πιστός και αληθινός. Και με δικαιοσύνη θέλει κρίνει και θέλει πολεμήσει. Τα μάτια του ήταν ως σαν τη φλόγα της στείας και στο κεφάλι του είχε στεφάνια πολλά και είχε όνομα γραμμένο το οποίο δεν το εξεύρει κανείς μόνο αυτός και φόρει ρούχο βαμμένο με αίμα επειδή εθανατώθη επί του σταυρού και έχει στο πανάγιό του αίμα και καλείται το όνομά του ο λόγος του Θεού. Και τα φουσάτα του εις τον ουρανό τον ακολουθούσαν καθήμινα εις άσπρα άλογα και φορούσαν βασιλικών φόρεμα, άσπρο και καθαρών, οι οποίοι είναι οι άγγελοι και από το στόμα εκείνο που κάθεται εις το άσπρο άλογο ευγαίνει δίστομο σπαθί για να πατάξει τα έθνη. Με τα αυτόν γουν των ιών του Θεού και με τους αγγέλους έκαμε πόλεμο οι βασιλείς και ο διάβολος. Και πιάστηκε ο διάβολος αντάμα με τον Αντίχριστο, όπου έκαμνε τα σημεία μπροστά του. Με τα οποία σημεία επλάνησε εκείνους όπου επήραν τη βούλα του διαβόλου και προσεκίνησαν τον εικόνα του, τον Αντίχριστο. Ζωντανοί θέλουν βαλθεί οι δύο αυτοί στη λίμνη της θείας όπου καίεται με τιάφη και οι επίλοιποι ήγουν οι επηρέοι του φωνέθησαν με το σπαθί όπου έβγαινε από το στόμα εκείνο όπου κάθεται στο άλογο και όλα τα πουλία εχόρτησαν με τα κουρνιά τους. Στο τέλος διάβασε εδώ. Ζωντανοί θέλουν βαλθεί οι δύο αυτοί εις τη λίμνη της θείας όπου καίεται με θιάφη και οι υπήλοιποι ο Αντίχριστος με το σατανά. Ναι, λοιπόν, και οι υπήλοιποι ναι, ήγουν λοιπόν. Οι υπηρέτη του εφωνέθησαν με το σπαθί όπου έβγαινε από το στόμα εκείνο που κάθεται στο άλογο και όλα τα πουλία εχόρτασαν από τα κορμία. Οι υπηρέτες του, ποιοι είναι.
οι υπηρέτες, ο κάθε ένας ο οποίος πει το θέλημά του. Του αντίθετου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σε τελική ανάλυση αυτοί που θα πάρουν τη βούλα και τη σφραγίδα στο τέλος δεν θα καλοπεράσουν. Όχι. Μαμά, ναι, αυτό ναι. Σίγουρα όχι. Αυτό. Δηλαδή, ναι. Τέλος καλό, όλα καλά, όχι. Δεν υπάρχει εκεί. Βλέπουμε ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Γιατί τον ευλαστημήσανε τον κύριο. Μιχάλη, συγγνώμη. Ορίστε. Και... Μη με βγάλεις, να πες από το όνομα. Για το θέμα αυτό. Αλλά και ο Αντίχριστος τους λέει ψέματα. Τους πλανά πρώτα, τους τάζει που λέμε λαγούς με πετραχίλια και μετά τους λέει είναι έτσι. Λέει εγώ, ξέρω εγώ. Επειδή τους λέει ψέματα, θα κάνω ένα πάντρεμα. Ναι. Επειδή είναι και το παιδί είναι μου, ψεύτης, επειδή δηλαδή. Είναι και το παιδί μου, ελανή σίγουρα. Για να μην ακούσετε λίγο. Για να μην ακούσετε λίγο. Δώσ' μας φαΐ, δώσ' μας. Λέει εγώ δεν είμαι, δεν μπορώ, λέει ξέρω εγώ. Το θέμα ένα είναι ποιος θα πλανήσει. Λοιπόν. Τι είναι το θέμα. Τους πάντες. Και τους εκλεγούς ποιος. Αυτή τη σφραγίδα του Θεού δεν μπορεί να τους πλανήσει. Τι θα πω. Αυτό είναι αίρεση που λες. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα πλανήσει μέσα στην Αποκάλυψη γράφει και τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς θα προσπαθήσει. Τι που έχουν τους εκλεκτούς. Και τους εκλεκτούς θα προσπαθήσει. Προσπαθήσει πολύ. Θα καταφέρει όμως. Όλο τον κόσμο θα πλανήσει. Εδώ πέρα μιλάει ο Κύριος. Θα καταφέρει πολλά πράγματα. Στο τέλος θα καλοπεράσουν. Δηλαδή θα τους περιποιηθεί. Έτσι θα τους λέει. Πορεία μέσα στην Αποκάλυψη. Ναι. Το έτσι τους λέει. Αλλά μετά. Υπάρχει. Γιατί δεν έχει δυνατότητα ο πλάνος ο αντίθετος. Τους πάντες θα περάσει. Αυτός θέλει όλους να τους περάσει. Δεν θα τους πλανήσει. Σωστά. Λες. Να τους. Τους χριστιανούς ορθόδοξους δεν θα τους πλανήσει, λες. Να τους πλανήσει με ποια έννοια. Θα προσπαθήσει να τους πλανήσει, αλλά ένας ο οποίος έχει το Χριστό μέσα δεν θα μπορέσει να τον πλανήσει. Ποιος το λέει αυτό. Λίγο, όχι. Ποιος να, λέει, όχι να μην είναι μέσα η Αγία Γραφή και αποκάλυψη. Αλλά ξέρω δεν θα νικηθεί. Μη συνεχίζει. Λίγο εδώ. Γιατί κάποιο να με κενό. Δηλαδή, άμα του πλανήσει και του πήρε με το μέρο του. Για να το δέσουμε, μην με λέει τίποτα. Κάνω υποταγή τώρα. Πρώτο θα πω κάτι, να φέρω ένα παράδειγμα. Με το παιδί μου που είναι εδώ, για να το μάθετε κι εσείς. Επειδή το έχουμε κάνει στην πράξη, δεν το έχουμε πει έτσι στα λόγια και είναι θεωρία, είναι πράξη. Ωραία μπαμπά, στην τηλεόραση τι βάλετε, πω, σε τρελαίνουνε, σε κάνουν έτσι και σε βγάζουνε από το δρόμο και να θέλεις να φτάσεις κάπου δεν μπορείς. Λέω, θέλεις απάντηση. Δηλαδή μου, θέλεις κάτι που να ξεδιαλύνουμε αυτό το χώρο και να καταλάβουμε που πρέπει να πατάμε. Ναι, μου λέει. Καλά. Ανοίγουμε την καινούργια θήκη. Μελετάμε ένα κείμενο. Μελετάμε κάτι. Το αναλύουμε. Όπου δύο συνηγμένοι παρόν και ο Κύριος. Στηριζόμαστε. Με το λόγο του Θεού, σου άρεσε, Αλέξανδρε, μου άρεσε. Έλα εδώ πέρα. Άνοιξε την τηλεόραση και δες. Κλείστο! Όταν δεν έχουμε ένδυμα, δεν έχουμε το μέτρο, δεν μπορούμε και μας κοιμίζει. Ενώ όταν ανοίγουμε το βιβλίο, αμέσως καταλαβαίνουμε σε ποιο χώρο μπαίνουμε. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε τώρα με αυτό εδώ, γι' αυτό σου είπα, μη μιλήσει. Γιατί θα μιλήσει ο πατέρας το θέμα αυτό. Λοιπόν, μεγαλοφόνος, ο Γιώργος... Συγγνώμη, θα άκουσες εσύ το πάτερ που είχαμε πάρει εκεί πέρα. Θα κάψω και το αυτοκίνητο. Αυτό, καλά θα κάνει, τι δεν και πίσω εδώ έχει... Πού είναι μα το τηλέφωνο... Τα πάτε, καλά, αυτά όμως... Κόψιμο το ρεύμα... Και θα πουλήσω, θα κάψω και το αυτοκίνητο. Θα σου βάλω τα πούτσα, θα τα πούτσα. Για να πούλησουμε λίγο. Και είχα ένα ποδήλατο στο σπίτι παλιό που το είχα κρεμάσει εκεί πέρα. Θα το αφήσουμε για αποθήκη τα πούτσα. Και μου το πήρε. Ξέρω πώς το έκανε για να κυκλοφορεί με το ποδήλατο. Σαν επίλογο τώρα, κλείνουμε, ο πατέρας μιλάει για αυτά τα θέματα που μιλήσαμε, μας δίνει μία νουθεσία. Τι πρέπει να κάνουμε. Δυνατά, Γιώργο. Πόσοι χριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, χωρίς πραγματικά να πιστεύουν. Πόσα σώματα μένουν σιωπηλά όταν είναι ανάγκη να υπερασπιστούν τη δόξα του Θεού και των Αγίων ενώπιον των Υιών του αιώνος τούτου.
που την προτιμούν. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός, η πίστη τους εξανεμίζεται. Η πίστη αυτή λοιπόν, ήταν μόνο λόγια. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βουλές του Κυρίου και να του πει «Γεννηθείτε το θέλημά σου» ή να αναφωνήσει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Αν δεν γίνεται έτσι, τότε πρόκειται για την πίστη που ανθεί στον καιρό των ανέσεων, αλλά απαρνείται τον Κύριο και στον καιρό της δοκιμασίας. Καταλάβατε τι είπε ο πατέρας, ότι όταν έχουμε τις ανέσεις και όλα πάνε καλά, μεγαλοφόνος φωνάζουμε χριστιανοί, ομολογούμε. Μόλις από την άλλη έρχεται η δοκιμασία, φαίνεται αυτό που φωνάζουμε αν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Και λέει τότε φαίνεται ο πραγματικός χριστιανός, στη δοκιμασία. Λοιπόν, γιατί τώρα το είπα αυτό, γιατί αν δεν στηριχθούμε με το Λόγο του Θεού, άμα δεν μελετήσουμε, άμα δεν πούμε σαν τους Αποστόλους, «Κύριε, πρόσθεσε ημίν πίστη, διότι από μόνοι μας δεν μπορούμε». Και ο Κύριος τους έδινε τη δύναμη αυτή και μετά την Πεντηκοστή τους έδωσε απλόχερα το Άγιο Πνεύμα και τον Παράκλητορα, τους παρηγορεί. Λοιπόν, έτσι και εμείς μέσα στο βιβλίο του Κυρίου υπάρχουν όλα. Και ο Παράκλητος και το Πνεύμα το Άγιο όλα. Και ο Κύριος και ο Θεός και τα πάντα. Αρκεί εμείς να κάνουμε αυτό που έκανε ο Απόστολος Θωμάς. Να το διαβάζουμε προσεκτικά και σε πολλά σημεία να πούμε «Ο Θεός μου και ο Κύριος μου και ο Θεός μου» και να στηριχθούμε και να έχουμε αυτή την πρώτη εντολή πρώτη και να παραμένει πρώτη και να μην μετακομιστεί και να γίνει τελευταία. Πια την άφησε ο Κύριος. Αγάπα το Θεό σου εξ όλη την καρδία, τη διανία και ό,τι άλλο μέλει στη ζωή σου, ο Κύριος που τα βλέπει όλα θα στα προσθέσει. Αρκεί να βλέπει την προαίρεση, τη διάθεση την καλή. Ανοίγοντας το βιβλίο, ο Κύριος ξέρει το τι ακριβώς γίνεται. Και όταν πάρουμε το ένδυμα, τότε, Γιώργο εδώ, διάβασε στο πίσω μέρος αυτό το με κομματάκι, στο πίσω μέρος. Όχι να μην προσταθεί, πίσω, εκεί. Εκεί. Ή να αναφωνήσει ή το όνομα. Όλο το κομμάτι. Αυτό το πίσω μέρος, ναι. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βουλές του Κυρίου και να του πει «Γεννηθείτε το θέλημά σου» ή να αναφωνήσει ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Αν δεν γίνεται έτσι, τότε πρόκειται για πίστη που ανθεί στον καιρό των ανέσεων, αλλά απαρνείται τον Κύριο στον καιρό της δοκιμασίας. Βλέπω κάτι ψαράδες που πάνε και ψαρεύουν. Και καλιά φορά έχουν και φέρνουν ψάρια αυτά και λέω τι. Λέω πώς τα έπιασε. Α, τι, έτσι, έβρεξα κόρολο. Και να με συγχωρείτε με τη λέξη που είπα. Λοιπόν, εμείς, αν δεν βρέξουμε, αν δεν θυσιάσουμε κάτι, οι πατέρες τι λένε. Θέλεις, λέει, πνεύμα. Δώσε αίμα. Δώσε. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε από τον εαυτό μας κάτι για τον Κύριο, πώς ο Κύριος θα μας γαλουχίσει. Δεν το ήξερα. Ιστορία πνεύματος, η κροή, η αίμα. Να το γράψω αυτό το θύμα. Μην κάνει καλά. Θέλεις πνεύμα. Δώσε αίμα. δηλαδή, κάνε τον αγώνα σου, γεννηθήκω το θέλημά μου. Ναι. Το θέλημά μου. Κάτσε να στα βάψω, μη με κουράζεις. Εύχομαι και κλείνω με δύο λόγια. Ο Αντίχριστος είναι καθημερινά, ανά πάσα στιγμή κοντά μας. Και περιμένει, σαν λέω, να μας καταβροθήσει. Αν εμείς είμαστε κοντά στον Κύριο, δυναμώσουμε, βάλουμε ένδυμα, θα του αντισταθούμε. Και αν αυτός ο σατανάς, ο αρχέκαγκος, μπει στον άνθρωπο και έρθει πραγματικά ο Αντίχριστος με την έννοια που λέει η Αποκάλυψη και είμαστε εν τη ζωή, αλλά ζούμε εν Χριστό, είμαι σίγουρο ότι Ιησούς Χριστό νικάει και όλα θα σκορπάει. Αμήν.
Αν θέλετε κάτι τώρα να πούμε. Νομίζω και κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Είναι η ελεημοσύνη που πρέπει να έχουμε. Ποια ή? Η ελεημοσύνη. Α, στους συνανθρώπους. Αυτό που λέει μας στηρίζει σε πολλά πράγματα. Αυτό που λέει μας στηρίζει που θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι από πού το έχω μάθει τώρα. Ή διαβάζοντας έτσι ή από την πρώτη δημοτικού είναι σαν ποιηματάκι. Έχει κάτι άλλο που λέει, αλλά στη συνέχεια λέει ότι γιατί ο Άγιος Θεός όταν μας δοκιμάζει, κορώνες και βασιλικά φορέματα δεν βάζει. Κάπου εκεί με κοινά. Βάζει στεφάνια. Κορώνες, βέβαια. Δεν βάζει στεφάνια. Ως προς την ελεημοσύνη που λέει. Γιατί έρχεται ένας άνθρωπος και σου αυτό είναι το κύριε και σου Θεού κύριε μου μπορείς να βοηθήσεις με σε κάτι να πούμε. Και αυτό δεν είναι να εξετάσεις εσύ ότι πρέπει να κάνει ψέματα έγινε. Εσύ άμα θέλεις να το δώσεις. Το μικρό σου όνομα. Νίκο. Λοιπόν, Νίκο, είπε σήμερα στην εκκλησία ήσουν ή όχι. Όχι, δεν ήμουν, γιατί είχα κάτι άλλο. Εγώ ήμουν. Εσύ. Δεν άκουσες τον Απόστολο. Ναι. Τι είπε. Για το θαύμα της. Ταβιθά. Η Ταβιθά αυτή, η χείρα γυναίκα, τι έκανε. Απλόχερα. Ελεημοσύνη. Και όταν πέραγε από εκεί ο Απόστολο Πέτρο, αυτή είχε πεθάνει. Λοιπόν, και ο κόσμος που είχε λάβει τόσα από την Ταβιθά, αυτή είναι, λέει, γιατί η γυναίκα αυτή τόσο καλή να φύγει. Και πιάσανε τον Απόστολο Πέτρο, λένε, κάτσε κάτω. Εδώ η γυναίκα αυτή, αυτό είναι δικό της. Στερήθηκε και το έδωσε. Το παιδί μου, εδώ, η μία, η άλλη, η άλλη. Και βλέποντας ο Απόστολος το τι ακριβώς συμβαίνει, σηκώνει το κεφάλι και λέει, Κύριε, πώς μπόρεσες αυτή. Και προσέφηκε και κατέβασε το Θεό πάλι κάτω και της έδωσε τη ζωή. Ωραία. Η ελεημοσύνη είναι το μεγαλύτερο. Σε βγάζει από την κόλαση και σε πάει στον παράδεισο. Μιχάλη, είναι και το μόνο δηλαδή που θα ερωτηθούμε στη δευτέρα παρουσία. Μου δώσες, δεν μου δώσες. Αλλά... Καλά, όλα βέβαια μέσα είναι και η νηστεία, όλα. Αλλά θα προσθέσω κάτι, μία λέξη για την ελεημοσύνη. Οι πατέρες λένε, η ελεημοσύνη είναι το θεάριστο μέσα από τους νόμους του Θεού που έχει αφήσει, η ελεημοσύνη είναι η πρώτη. Αλλά ελεημοσύνη δίχως κίνητρο αγάπης, ναι, καλά, δεν όχι, πιάνει. Δεν πιάνει. Δηλαδή, να το δίνεις με την καρδιά σου, αυτό που δίνεις. Τότε πιάνεται. Συγχωρείτε, παιδιά. Ποιος θα πει, πατέρι μου. Εγώ! Έλα, ας το πει, πατέρι μου, δεν είναι πατέρι. Πατέρι μου, να δεις ουρανίσω για εσένα το όνομά σου, διότι το βασιλείο σου, γιατί να το πω από το Άγιος ο Θεός. Όπως θέλεις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θανάτος, ο Λέος είναι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θανάτος, ο Λέος είναι μας. Πατέρι μου, να δεις ουρανίσω για εσένα το όνομά σου. Ο Άγγελος εδώ, αγώ, ναι. Φωτίζου την αιερού.
Αναστάσου ο Ιησούς από τα αυκοδό του Εβέν, έδειχνε μη την αιωνία του και μεγάλος. Ιστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.